Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο γιατί σας έχω πολλές εκπλήξεις. Αυτό το βίντεο γίνεται για να γιορτάσουμε στην ουσία τον ερχομό της νέας παλέτας από την αγαπημένη μου Urban Decay. Σας έχω πει ότι η Urban Decay για μένα έχει τις καλύτερες σκίες, ειδικά παλέτες. Και πού να δείτε αυτό που κρατάω στα χέρια μου, μόλις άνοιξε το κουτί και το είδα, είπα wow! Και νομίζω πως θα έχετε καταλάβει ότι κάτι διαφορετικό υπάρχει στο make-up μου σήμερα, διότι είναι πιο έντονο, είναι λίγο έτσι πιο δραματικό, πιο βραδινό. Δεν με έχετε συνηθίσει εμένα με τέτοιες σκιές, συνήθως βάζω έτσι nude, χρυσαφή, πολύ απαλές, όχι πολύ έντονα κραγιόν. Σήμερα έχω κάτι εντελώς διαφορετικό και όλα αυτά για τη νέα παλέτα την Urban Decay, την Born to Run, η οποία είναι θεϊκή. Δείτε εδώ αποχρώσεις. Μόλις την είδα ξετρελάθηκα για δύο λόγους. Καταρχήν από την πολύ ωραία τη συσκευασία της, γιατί έχει και Ελλάδα πάνω όπως μπορείτε να δείτε, και για τα υπέροχα χρώματά της, τα οποία όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς τώρα που την είδατε στο βίντεο, είναι μια παλέτα all time classic, διότι όπως βλέπετε χρησιμοποιείται και από πιο καλοκαιρινούς μήνες, και καλοκαίρι και άνοιξη, όπως και πιο φθινόπωρο και χειμώνα, και μου αρέσει γιατί μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις είτε αν παντρεύεσαι, είτε αν είναι Χριστούγεννα, Πάσχα, σε οποιαδήποτε περίσταση. Η απόδοσή της είναι καταπληκτική, θα δείτε τώρα σε λίγο που θα σας κάνω ένα mini tutorial στα μάτια. Έχει ένα τεράστιο καθρέφτη εδώ για να μπορέσετε να την έχετε μαζί σας. Γενικότερα είναι μια τέλεια παλέτα που θα διαπιστώσετε κι εσείς τώρα στη συνέχεια. Θα σας γράφω κάτω ποιες αποχρώσεις της παλέτας χρησιμοποιώ για να μην έχετε κάποιο θέμα. Θα βάλω και κάποια μολύβια στο tutorial και αυτό το υπέροχο κραγιόν που είναι σίγουρο ότι το έχετε λατρέψει ήδη. Και εγώ το λάτρεψα, δείτε εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε με το tutorial και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με το meet-up και το giveaway. Ξεκινάω από την εσωτερική γωνία του ματιού και πηγαίνω προς το κέντρο. Όχι, προς το τέλος δεν θα χρειαστεί γιατί εκεί θα βάλουμε άλλη απόχρωση. Λοιπόν, ούτε εγώ νομίζω ότι δεν θα με έχω δει με τέτοιες αποχρώσεις στα μάτια μου. Αλλά, παιδιά, είναι φοβερή, δεν έχει ωραία απόδοση. Λίγο μετά από τη μέση, προς το τελείωμα του ματιού, σταματάω και αλλάζω σκιά. Παίρνω την λίγο πιο σκουρόχρωμη. Με ένα άγγιγμα είναι αυτές οι αποδόσεις που βλέπετε εδώ και πάω να βάψω τη γωνία του ματιού και να σβήσω σιγά σιγά προς τα μέσα. Τώρα παίρνω αυτή την τέλεια απόχρωση, την drift. Εντάξει, πρέπει να είναι εκπληκτική. Θα τη δοκιμάσω τώρα και ακριβώς εδώ που έβαλα την πιο σκουρόχρωμη μοβ θα κάνω ακριβώς την ίδια διαδικασία από πάνω της, για να δώσει ακόμα πιο ένταση. Γι' αυτό έβαλα την άλλη τη μόβ από κάτω, για να δώσει η drift ακόμα πιο πολύ ένταση. Και με ένα πινέλο σβησίματος ξεκινάω να σβήνω προς τα μέσα σιγά σιγά στην κόμψη του ματιού και εδώ στο κέντρο. Προσπαθώ λίγο να κάνω μίξη τις σκιές, την πιο ανοιχτόχρωμη με την πιο σκουρόχρωμη. Εντάξει, είναι θεϊκή η σκιά, την κατάλαβα εγώ. Με το που άνοιξε την παλέτα, έπεσε εκεί το μάτι μου ακριβώς. Πού στη σκουρόχρωμη, το δικό μου το μάτι. Έπεσε πάνω σε μια σκουρόχρωμη σκιά και δεν είχα άδικο. Δείτε τι ωραίο χρώμα, τι ωραία απόκρωση και με αυτή τη μόβα από κάτω είναι ακόμα πιο τέλεια. Στην από κάτω πλευρά του ματιού, μέχρι και λίγο πριν από το κέντρο, έχω σταματήσει λίγο στα αριστερά από το κέντρο, έχω βάλει τη σκουρόχρωμη. Τώρα θα πάρω αυτή την τέλεια απόκρωση του μόβ. Στο μολύβι ματιών πάλι είναι Urban Decay και θα βάλω μέχρι το κέντρο, λίγο εσωτερικά, όχι εντελώς εσωτερικά. Λίγη ποσότητα και μαζί με τη βοήθεια του πινέλου όπου βάψαμε εδώ κάτω θα πάρω και θα σβήσω. Και στο υπόλοιπο μάτι θα βάλω αυτήν εδώ την απόχρωση που λέγεται Lucky και με τη βοήθεια του άλλου πινέλου πάλι θα το απλώσω. Troublemaker για μάσκαρα, γιατί αν θες να δώσεις ένα δραματικό look, ποια θα επιλέξεις, αυτή θα επιλέξεις και θα είμαι έτοιμη να βάλω το κραγιονάκι. Μπαίνω κατευθείαν στο zoom γιατί είμαι σίγουρη πως δεν κρατιέστε και να σας πω ότι θα δώσουμε δώρο μία παλέτα εδώ στο YouTube από την Urban Decay, την Born to Run, με αυτή που έβαψα δηλαδή τα μάτια μου. Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το κουτί πληροφοριών και θα τα βρείτε όλα, το τι πρέπει να κάνετε και μέχρι πότε για να διεκδικήσετε αυτή την super παλέτα και πάμε σε κάτι ακόμα πιο ζουμερό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό που θα συμβεί σε λίγες ημέρες, αλλά πάμε να το πάρουμε από την αρχή και σιγά σιγά γιατί το έχω γυρίσει πάρα πολλές φορές. Από τη χαρά μου δεν ξέρω κι εγώ τι λέω, οπότε θα λέω λίγο ανακατεμένα. Λοιπόν,
Την 5η, 19 του μήνα, από τις 4 μέχρι και τις 6, θα είμαι εγώ μαζί με την Urban Decay και την Ελεονόρα στο corner μέσα στα Sephora της Urban Decay, στο The Mall Athens, στο Μαρούσι, όπου θα έρθουν 20 δικά μου κορίτσια, 10 από εδώ από το YouTube και 10 από το Instagram. Όλες τις πληροφορίες και για το giveaway και για το meetup θα τις βρείτε κάτω στο κουτί πληροφοριών, γιατί θα κληρώσω 10 κορίτσια εδώ στο YouTube και 10 κορίτσια στο Instagram για να είναι και λίγο πιο δίκαιο, γιατί δεν έχετε όλες και τα δύο. Οπότε θα σας περιμένω. Το μόνο όμως που θέλω από εσάς είναι να είστε σίγουρες πριν δηλώσετε συμμετοχή για το meetup ότι την 5η 19 του μήνα από τις 4 μέχρι και τις 6 θα έχετε λίγο χρόνο να έρθετε από εκεί, να τα πούμε, να γνωριστούμε, να πάρετε και τα δωράκια σας. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Θέλω να κάνετε like αν σας αρέσουν τα μακιγιάζ μου με πιο έντονα χρώματα. Αν είναι να βάφουμε πιο συχνά με πιο έντονα. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, μην ξεχάσετε να κάνετε. Και εμείς θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα. Φιλάκια πάρα πολλά. Γεια! Yeah!